Εγώ ψάχνω να βρω ένα ορθοπαιδικότερο. Μου φτιάξω τα λεφτά. Περίμενα που διαβάζω τα λεφτά. Ορκίζω το μοναστό όνομα τη Αγία Τριάδο. Ιδιαίτερο Τριάδο και φυλάτων πίστη. Πατήρε και υπερπορεί στο σύνδερμα και του νόμου και τα πληροφυρώσω τιμία και συνειδητο τα καθήκοντά μου. Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος να φυλάτω πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τιμίως και ευσυνειδίτως τα καθήκοντά μου. Ευχόμαστε και εμείς να έχετε υγεία, καλή επιτυχία στο έργο σας. Ο Θεός να είναι μαζί σας και να σας ευχαριστήσει. Παρακαλούμε να προσέλθει στο βήμα ο Δήμαρχος Άνδρου, Δημήτρης Λοτσάρης, για χαιρετισμό. Πολύ αγαπημένε μου ευδόκιμε, αγαπητοί πατέρες, αγαπητοί συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, θα ήθελα όλους να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα, σε αυτή τη σημαντική ημέρα για τον τόπο. Και θα ξεκινήσω με ένα μεγάλο ευχαριστώ στα 309 άτομα ανδριωτών όπου έλαβαν μέρος σε αυτήν την εκλογική διαδικασία, γιατί η βασική προϋπόθεση για να λυθούν τα προβλήματα είναι η συμμετοχή. Και 309 ανδριώτες σε αυτήν την εκλογική διαδικασία με δύο διαφορετικές παρατάξεις αφήσαν το Facebook ή μερικώς αφήσαν το Facebook και τον καναπέ τους και είπαν ότι θέλουμε και εμείς να βοηθήσουμε αυτόν τον τόπο. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι ένας αριθμός από τους μεγαλύτερους σε συμμετοχή και πρέπει να το κρατήσουμε αυτό όσοι είχαμε την τιμή να είμαστε οι επιλογές τελικά των ανδριωτών. Θέλω να ευχηθώ σε όλους που ορκίστηκαν σήμερα επικοδομητική και επιτυχημένη θητεία. Αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα. Η Άνδρος είναι το κοινό σημείο αναφοράς για όλους μας. Πεποίθησή μου είναι ότι, και το διακηρύσω, κατηγορήθηκα προεκλογικά γι' αυτό, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του νησιού μας είναι η νοοτροπία μας. Αυτό δεν έχει πρόθεση να προσβάλλει κανέναν ανδριώτη, τον οποίο και τιμώ όλους που μου δώσαν την ευκαιρία αυτόν εδώ τον τόπο να τον υπηρετήσω με πάθος, ετοιμότητα και ειλικρίνεια, αναφέρεται ιδίως στο πολιτικό προσωπικό του νησιού, διαχρονικά. Αυτό που πρέπει να γίνει σε αυτόν τον τόπο είναι να συνεργαστούμε. Εγώ μερικώς το κατάφερα. Το κατάφερα γιατί συνένωσα άλλες δύο διαφορετικές παρατάξεις, συνένωσα το προσωπικό του Δήμου και φέραμε μετρήσιμα αποτελέσματα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν στο προσωπικό του Δήμου και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους από το πολιτικό προσωπικό που με εμπιστεύτηκαν για να βγάλουμε μια δύσκολη τετραετία. Όταν λέμε όμως δύσκολη τετραετία, τι εννοούμε? Και εκεί μπαίνει και το κομμάτι της νοοτροπίας. Εννοούμε το ότι είμαι ένας από τους νεοεκλεγείς δημάρχους το 2019 που στο πρώτο τακτικό συμβούλιο δεν είχα παρτία. Να η συμμετοχή λοιπόν. Εννοούμε ότι είχαμε μία τετραετία με ένα κορονοϊό όπου για δύο χρόνια είχε παραλύσει την οικονομία και ιδίως το βασικό πυλώνα της οικονομίας που είναι ο τουρισμός. Είμαστε από τα νησιά με τη μικρότερη μείωση του τουρισμού πανελλαδικός. Εννοούμε την ενεργειακή κρίση που πραγματικά γονάτισε άοκνες προσπάθειες των υπαλλήλων του Δήμου και της Τεχνικής Υπηρεσίας να κάνουμε όλη τη δύσκολη διαδικασία για να κάνουμε ένα διαγωνισμό και οι τιμές που περιγράφαμε στη μελέτη βάσει των τιμών σουφλιά όπως περιγράφεται στον νόμο να έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ από την πραγματικότητα, από την αγορά. Και εννοούμε και ένα σύστημα που εκλεγήκαμε το 2019 όπου ο Δήμαρχος δεν είχε πλειοψηφία. Δημάρχευε χωρίς να είναι Δήμαρχος γιατί δεν έχει πλειοψηφία να πάρει τις αποφάσεις. Παρά τα αυτά, νομίζω ότι καταφέραμε πολλά. Εκτός από την χαρούμενη εορταστική σημερινή ημέρα, θα ήθελα να κάνω μία αναφορά
σε 4 βασικούς πυλώνες που εγώ θεωρώ ότι πρέπει και η επόμενη διοίκηση να οδηγήσει τον τόπο και να ασχοληθεί με αυτά. Πρώτον, μείζον θέμα είναι τα απορρίμματα. 4 Σεπτεμβρίου δημοπρατήθηκε το ΧΙΤΗ. Ένα έργο που ταλαιπωρήθηκε για πολλά χρόνια, εγκλωβισμένο σε μικροπολιτικά συμφέροντα. Νομίζω και με τη βοήθεια του Περιφερειάρχη του Γιώργου Χατζημάρκου ότι πρέπει να βρει την οριστική του λύση. Πολλά έργα, με τη βοήθεια της Εθνικής Υπηρεσίας, έχουν δρομολογηθεί, έχουν οριμάσει. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα παραλάβαμε τις μελέτες καινούργιου δικτύου ίδρυψης για τις χιλιοταλαιπωρημένες κοινότητες των Λαμύρων και της Μεσαριάς. Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την κοινότητα του Συνετίου. Ολοκληρώθηκε η μελέτη για καινούργιο δίκτυο ίδρυψης στο Φελό και στο Άνω Γάβριο και στην Κατάκυλο. Έχουν ξεκινήσει, έχουν παραδοθεί ήδη τα τοπογραφικά για τις μελέτες ίδρυψης και αποχέτευσης στον Πιτροφό και σε όλη την κοινότητα Κορθίου. Σήμερα το πρωί είχαμε Οικονομική Επιτροπή, όπου παραλάβαμε τη μελέτη για το κλειστό γυμναστήριο. Παραλάβαμε τη μελέτη για το συνεδριακό κέντρο στον Πατσί. Αυτά είναι έργα όρημα, τα οποία στην επόμενη πενταετία, Θεοδόση, πρέπει όλοι μαζί να παλέψουμε για να χρηματοδοτηθούν. Είναι όμως όρημα και υπάρχουν οι μελέτες. Έχουν ήδη σημασιοποιηθεί έργα για την οδοποιία. Πάνω από 30 χιλιόμετρα είναι σε επίπεδο μελέτης, το μικρότερο ποσοστό, σημασιοποιημένα ή σε φάση υλοποίησης. Άρα, ένας από τους μεγάλους στόχους είναι η βελτίωση του οδικού δικτύου. Με την ενημέρωση που έχω από την περιφέρεια, αλλά τόσα περίπου είναι να βελτιωθούν στο επαρχιακό δίκτυο. Τα λέω όλα αυτά γιατί αυτό που δήλωσα και δηλώνω είναι ότι εγώ δεν πρόκειται να κάνω μία στήρα την πολίτευση. Εγώ δεν θα κάνω ό,τι μου κάνανε. Προτεραιότητα είναι η άνδρος. Η άνδρος πάνω από όλα και από άλλους. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου καλή επιτυχία και να ξέρετε από το δικό μου πέρασμα στην αυτοδιοίκηση αυτό που χαρακτηρίζει τους πάντες εν τέλει είναι το αποτύπωμα που αφήνουμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Καλή επιτυχία, καλή δημιουργική θητεία. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Παρακαλούμε να προσέλθει στο βήμα ο νεοεκλεγής Δήμαρχος Άνδρου, Θεοδόσιος Σουζούδης, για χαιρετισμό. Σεβαστέ ηγούμενε, αγαπημένο μας Πάτερ Ευδόκιμε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κύριοι εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας του νησιού μας, κύριοι πρόεδροι και μέλη των συλλόγων, κυρίες κύριοι νεοεκλεγέντες Δημοτικοί Σύμβουλοι, αγαπητοί μου φίλοι, η παρουσία σας σήμερα εδώ είναι ιδιαίτερα τιμητική τόσο για εμένα προσωπικά, όσο και για τους συνεργάτες μου, για τη νέα διοίκηση του Δήμου Άμβρου. Σας ευχαριστώ όλους για την πολύτιμη και διαχρονική σας στήριξη και εμπιστοσύνη. Είναι ξεχωριστή τιμή να σε επιλέγουν δύο φορές οι συμπολίτες σου. Να σε εμπιστεύονται ξανά για το αξίωμα του Δημάρχου της Άνδρου. Παράλληλα όμως, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι αυτό αποτελεί τεράστια ευθύνη και σας δίνω το λόγο μου, θα σας δικαιώσω. Είναι ξεχωριστή τιμή να βλέπω δίπλα μου ανθρώπους με τους οποίους συμπορεύομαι χρόνια. Παλαιούς και νεότερους συνεργάτες που πλαισιώνουν και μπολιάζουν την προσπάθειά μας όλα αυτά τα χρόνια στη διεκδίκηση του Δήμου, στη διοίκηση, στην αντιπολίτευση και πάλι στη διοίκηση με την ψήφο των δικών σας, με την ψήφο των πολιτών. Είναι σημαντικό να σε εμπιστεύεται ο κόσμος ξανά. Είναι σημαντικό να μένουν οι άνθρωποι σταθερά δίπλα σου. Είναι ακόμη πιο σημαντικό να προστίθεται και άλλοι σε αυτή τη δημιουργική πορεία. Αισθάνομαι ευγνώμων
και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου για την εμπιστοσύνη τους και για όλο αυτό που ζήσαμε, αλλά και για ό,τι θα ακολουθήσει, δίνοντας ο καθένας από εμάς τον καλύτερό μας εαυτό για την πρόοδο του νησιού μας. Σας θέλουμε όλους κοντά μας, σας θέλουμε όλους δίπλα μας, σε αυτό το νέο ξεκίνημα, να περπατήσουμε μαζί αυτή τη νέα δημιουργική διαδρομή που έχουμε μπροστά μας, μια διαδρομή προσφοράς για το ευλογημένο νησί μας. Δίνω το λόγο μου πως θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας. Θα είμαστε η Δημοτική Αρχή, θα είμαι ο Δήμαρχος, τόσο για εκείνους που μας ψήφισαν, όσο και για εκείνους που δεν το έκαναν. Διότι πλέον οι εκλογές ανήκουν στο παρελθόν και μπροστά μας ανοίγονται τα πολλά και μεγάλα προβλήματα. Η Άνδρος μας είχε ανάγκη από αλλαγή σελίδας. Είχε ανάγκη να επιστρέψει την κανονικότητά της. Χρειάζεται το ενδιαφέρον όλων μας. Γι' αυτό θα εργαστούμε όλοι πολύ σκληρά για να πάμε την Άνδρο μας ψηλά, να τη βάλουμε σε τροχιά ανάπτυξης και προόδου, με δουλειά, με μεράκι, με κέρυες αποφάσεις, με διεκδικήσεις χρηματοδοτήσεων, με δικαιοσύνη, ισονομία και πάνω απ' όλα εξωστρέφεια. Με ένα Δήμο που θα είναι συμπαραστάτης των Δημοτών και στις ανάγκες των Δημοτών, αλλά και σύμμαχος για να δημιουργήσουμε μαζί την Άνδρο που θέλουμε. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση για τη θητεία του 2014-2019 και θα ήθελα να πω πως αυτή η δεύτερη εντολή από τους πολίτες της Άνδρου είναι για μένα προσωπικά ιδιαίτερα τιμητική και αποτελεί, όπως είπα, τεράστια ευθύνη. Η τετραετία 2014-2019 ήταν μια δύσκολη και απαιτητική τετραετία που μας έμαθε πολλά. Δουλέψαμε με μεράκι σε μια εποχή φτώχειας για την πατρίδα μας, όπου κυριαρχούσε η οικονομική κρίση και ο φόβος της στόχευσης των Δήμων. Με πολλή δουλειά, με υπομονή, με επιμονή, καταφέραμε να ορθοποδήσουμε το Δήμο από τα χρέη και να παραδώσουμε ένα εύρωστο ταμείο στην επόμενη Δημοτική Αρχή που μας διαδέχτηκε. Δεν τα λέω όμως αυτά ούτε για να περηφανευτώ, ούτε για να σας πω ότι τα κάναμε όλα καλά. Στη θητεία που αναφέρθηκα, κάναμε και αρκετά λάθη, που δεν πρέπει φυσικά να τα ξανακάνουμε. Και θα κρατήσουμε όλα εκείνα τα θετικά στοιχεία και την εμπειρία που αποκτήσαμε, έτσι ώστε να αποτελέσουν την κινητήριο δύναμη στο έργο που αναλαμβάνουμε. Επιζητούμε μία θητεία ακόμα πιο παραγωγική, με έργο και δράσεις που θα καλυτερεύσουν αισθητά τη ζωή σας και αισθητά τη ζωή όλων μας. Στην προσπάθεια αυτή θα συμβάλλουμε όλοι. Έχουμε φτιάξει μια καταπληκτική ομάδα από ανθρώπους που αγαπούν το νησί και έχουν ικανότητες, όρεξη, μεράκι να βοηθήσουν ώστε να δώσουμε μια νέα προοπτική εξέλιξης για το νησί μας και για τα παιδιά μας. Και είμαι βέβαιος ότι η εμπειρία που διαθέτουμε σε συνδυασμό με τα νέα πρόσωπα που ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, παλαιοί και νεοεκλεγμένοι, όλοι μαζί θα συμβάλλουν καταλυτικά στην επιτυχία αυτής της θητείας. Είμαστε υποχρεωμένοι να πετύχουμε. Διότι όλοι μας θέλουμε μία Άνδρο που να πρωταγωνιστεί, μία Άνδρο εξωστρεφή, ασφαλή, σύγχρονη, με αξιοπρεπείς υποδομές, με σύγχρονα λιμάνια και μαρίνες, με ναυτική ακαδημία, με πρωτογενή τομέα, με τουρισμό, με αξιοπρεπή παιδεία και υγεία. Και η Άνδρος τα απαιτεί από εμάς και τα δικαιούται. Ο στόχος είναι να έχουμε ένα νησί στο οποίο όλοι θα θέλουμε να ζήσουμε, χωρίς να ψάχνουμε ευκαιρίες να φεύγουμε για να λέμε ότι δεν μας καλύπτει. Εκτός των άλλων, προσωπικό στοίχημα και πάρα πολύ σημαντικό είναι να χτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ μας και να διατηρήσουμε τη συνοχή, τη συνεργασία στο νησί μας και την Ομόνοια. Θέλουμε να είμαστε η Δημοτική Αρχή που ενώνει τους κατοίκους, που δεν θα τους διχάζει, που θα ακούει τα προβλήματα και θα βρίσκει τις λύσεις. Από την εμπειρία που απέκτησα τα 18 χρόνια που ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση, μέσα από την πολύχρονη αυτή ενασχόλησή μου με το θεσμό αυτό,
προκύπτει το αυτονόητο, πως η μεγάλη δύναμη της αυτοδιοίκησης είναι η ενότητα, είναι η συνέπεια, η συνεργασία και πάνω απ' όλα η δικαιοσύνη και η ισονομία. Πάνω από κόμματα, πάνω από χρώματα, πάνω από παρατάξεις. Η ενότητά μας, η δημοκρατία μας, η συνέπειά μας, ο διάλογος είναι εκείνα που μας επιτρέπουν να είμαστε διαρκώς δίπλα στους πολίτες, να δίνουμε λύση στα προβλήματά τους, να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη, κερδίζοντας πάνω απ' όλα την εμπιστοσύνη τους. Αγαπητοί μου φίλοι, όταν αποφασίσαμε την εκ νέου κάθοδό μας στις εκλογές αυτές, θέσαμε σαν πρώτη προτεραιότητα για την Άνδρο και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της και συγκροτήσαμε ένα νέο σύγχρονο και προοδευτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης με ορίζοντα δεκαετίας. Αναφέρω συνοπτικά τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθούμε εκτός φυσικά της καθημερινής λειτουργίας της, της καθημερινότητάς μας που είναι μια δύσκολη υπόθεση. Πρώτον, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις υποδομές και στην υγεία. Δεύτερον, δεν ξεχνάμε το περιβάλλον. Η μελέτη για το περιβάλλον, για τις ανεμογεννήτριες, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε για το νησί μας, διότι δεν θέλουμε το νησί να είναι ένα ανεξέλεγκτο πεδίο ανεμογεννητριών. Τρίτον, να ενισχύσουμε παραγωγή και επιχειρηματικότητα. Να βοηθήσουμε τους νέους στο επιχειρήν. Τέταρτον, η ναυτιλία μας, που είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Η ψυχή της Άνδρου. Σχεδιάζουμε λοιπόν την ίδρυση Ναυτικής Ακαδημίας και ένα ναυτικό μουσείο που να ανταποκρίνεται στο βαρύ όνομα του νησιού μας πάνω στην ναυτιλία. Πέμπτον, ο τουρισμός, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός αποτελούν μοχλούς ανάπτυξης και δείκτες της ποιότητας ζωής. Γι' αυτό θέλουμε να δώσουμε έμφαση στην ανάπτυξη όλων αυτών. Θα είμαστε δίπλα στους πολιτιστικούς και στους αθλητικούς συλλόγους που εκεί ασχολούνται τα παιδιά μας, το μέλλον του νησιού, και μέσα από αυτό θα υπάρξει μια μεγάλη θετική προβολή του νησιού προς όφελος όλων μας. Έκτον, δίνουμε έμφαση στη διαφάνεια, στη συνεργασία, στην αξιοπιστία, ώστε οι πολίτες να εμπιστευθούν και πάλι την τοπική αυτοδιοίκηση. Ανοίγουμε το Δήμο στην κοινωνία και δίνουμε τα ηνία στους προέδρους και στα τοπικά συμβούλια, έτσι ώστε στα χωριά εκείνα τα οποία εκλέχθηκαν οι πρόεδροι για τοπικά συμβούλια να είναι εκείνοι οι οποίοι θα παίζουν τον πρώτο ρόλο. Βάλαμε και ένα στόχο για τις 100 πρώτες μέρες. Στόχους. Πρώτον, θέλω να κάνω ξεκάθαρα πως η πόρτα του γραφείου του Δημάρχου θα είναι πάντα ανοιχτή για όλους. Συγκεκριμένα όμως, κάθε Πέμπτη, 2 ώρες, 9.30 με 11.30, θα κλείνει ραντεβού ο κάθε πολίτης να μπορεί να έρχεται στο Δήμο, να συζητάει τα προβλήματα και να μας δίνει ενδεχόμενα και λύσεις οι οποίες μπορεί κάποιος από εσάς να βοηθήσει στην καλυτέρευση της καθημερινότητας όλων μας. Δεύτερον, ανοίγουμε το Δήμο σε όλο το νησί. Θα πραγματοποιούμε δημοτικά συμβούλια σε κάθε δημοτική ενότητα, έτσι ώστε να είναι περισσότερα προσανατολισμένα στην εκάστοτε περιοχή τα συμβούλια μας. Τρίτον, θα ξεκινήσουμε κύκλο συναντήσεων με τους τοπικούς προέδρους, με όλους τους τοπικούς προέδρους και τα τοπικά συμβούλια, ώστε πρωτίστως να ακούσουμε όσα έχουν να μας πούν, τα παράπονα και τα προβλήματά τους, θα καταγράψουμε τα προβλήματα, θα συγκροτήσουμε ξεχωριστό πρόγραμμα για την κάθε περιοχή, με βάση τις ανάγκες των κατοίκων, σε συνδυασμό πάντα με τους πόρους που θα διαθέτει ο Δήμος και αυτά τα οποία θα αντιμετωπίσουμε στην αρχή. Τέταρτον, μέσα στους 3 πρώτους μήνες θα δρομολογήσουμε μελέτες, ώστε να μπορέσουμε με διεκδικήσεις χρηματοδοτήσεων να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένα έργα. Και φυσικά θα προχωρήσουμε για να ολοκληρώσουμε ό,τι έργο βρούμε σε εξέλιξη. Γιατί όπως πάντα έλεγα, η διοίκηση έχει συνέχεια και αυτό το τηρήσαμε και θα το τηρούμε πάντα. Στη συνέχεια έχουμε πολλά θέματα και έργα που πρέπει να προχωρήσουμε. Η καθημερινότητα έχει μείνει πίσω. Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι στο σημείο 0 και εκεί θα αντιμετωπίσουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα τα πρώτα χρόνια.
Η ανακύκλωση είναι ανύπαρκτη. Και δεν τα λέω αυτά για να θίξω το παρελθόν, αλλά θέλω να σας έχουμε συμμάχους ότι δεν τα λέμε αυτά για να θίξουμε κάτι στο παρελθόν, τα λέμε όμως γιατί σας θέλουμε όλους συμμάχους για την προσπάθεια για να δώσουμε τις λύσεις που χρειάζονται. Τέλος, βασική μας προτεραιότητα είναι και το πιο σημαντικό, το ανέφερε προηγουμένως και ο Δήμαρχος, ο Δημήτρης, είναι η διεκδίκηση των χρηματοδοτήσεων. Μπορεί να έχουμε άφθονες μελέτες, αλλά χρηματοδοτήσεις να μην υπάρχουν, έτσι λοιπόν αυτές οι μελέτες μπορούν να πάνε στο σιρτάρι. Και εδώ λοιπόν αυτό που θα διεκδικήσουμε όλοι μας, εκλεγμένοι, μη εκλεγμένοι, θα είναι διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων προκειμένου να γίνουν έργα στο νησί που τα χρειαζόμαστε. Σήμερα η αυτοδιοίκηση είναι πιο δυνατή. Αυτό είναι γεγονός και είναι πιο αποτελεσματική. Έχουμε στη διάθεσή μας σημαντικά χρηματοδοτικά προγράμματα, χρηματοδοτικά εργαλεία, χρηματοδοτήσεις, όπως είναι η σταδιακή αύξηση των πόρων, η ΚΑΠ που λέμε, η Κεντρική Αυτοτελής Πόρη, όπως είναι τα προγράμματα Αντώνης Τρίτσης, Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο ΕΣΠΑ. Και το μεγάλο στοίχημα, όπως είπα, είναι να αξιοποιήσουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Οι Δήμοι τα τελευταία χρόνια είχαν, αλλά και έχουν, τη δυνατότητα να απορροφήσουν τα περισσότερα χρήματα που δόθηκαν ποτέ για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και είναι στο χέρι μας να τα διεκδικήσουμε, να τα αξιοποιήσουμε και να οικοδομήσουμε την άδρο που μας αξίζει. Αγαπητοί μου φίλοι, θέλω για άλλη μια φορά, εκ μέρους όλων των συνεργατών μου, να σας ευχαριστήσω για την τιμή να είμαστε η Δημοτική Αρχή στο όμορφο νησί μας. Είναι διπλή η τιμή, διότι δεν ξεχάσατε τι είχαμε προσφέρει την περίοδο 14-19 και ακόμα περισσότερο μετά από μία επικοδομητική και πάνω απ' όλα αξιοπρεπή θητεία στην αντιπολίτευση, η ψήφο σας επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη σε μας. Η νέα αυτή θητεία είναι για μας μία πρόκληση, αλλά και μία μοναδική ευκαιρία για να προχωρήσουμε επιτέλους σε πραγματικές αλλαγές, έτσι ώστε να κάνουμε το ευλογημένο και πανέμορφο νησί μας να πρωταγωνιστεί και να προοδεύει σε όλα τα επίπεδα. Σε αυτή την προσπάθεια σας θέλω όλους δίπλα μου, θα είμαι δίπλα σας για να δουλέψουμε όλοι μαζί προς αυτή την κατεύθυνση με σοβαρότητα, με ενότητα, με συνέπεια, για να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να πορευτούμε με ανοιχτούς ορίζοντες, με ανοιχτά μυαλά, για προοπτική, για να δώσουμε προοπτική στο νησί μας. Προχωράμε μπροστά με γνώση, με σχέδιο, με αποφασιστικότητα, αποτελεσματικότητα που εγγυάται η ισχυρή μας ομάδα, είτε είναι εκλεγμένη είτε δεν είναι εκλεγμένη, με νέα και έμπειρα στελέχη. Την 1η Ιανουαρίου ξεκινά μια περίοδος εξωστρέφειας, δημιουργίας και πρόοδου. Σας ευχαριστώ όλους, να είστε καλά. Καλή δύναμη στους εκλεγέντες. Εύχομαι καλές γιορτές σε όλους. Υγεία, αγάπη σε εσάς και στις οικογένειές σας. Να είστε όλοι καλά.